Είναι το τέλος μιας μακράς περιόδου που η βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ υπό την ευθύνη του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του αγαπητού συνεργάτη και του Δήμου του Μάριου του Ζέρβα και των συνεργατών του ανέλαβε να ψηφιοποιήσει το υλικό που συγκέντρωσε ο φίλος αρχαδόλος και τραγουδιστής Παναγιώτης Μαντεριός με τη στήριξη του Βατίκιου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών του οποίου ο Μανταγιός αποτελεί έναν από τις δεκάδες συγγραφείς. Είναι η αρχή λοιπόν μια νέα στιγμή, γιατί το υλικό θα βρίσκεται άμεσα στη διάθεση των ερευνητών, αλλά και των ανθρώπων που αγαπούν τις καρτάδες, τα καναβαλίστικα τραγούδια, τα τραγούδια της ταβέρνας, που αγαπούν τους καρταδόρους, οι οποίοι αποτελούν μια ξεχωριστή νότα εις την πόλη μας. Έτσι, αυτός όλος ο μουσικός και ιστορικός πλούτος θα βρίσκεται στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου με το πάτημα ενός κουμπιού. Φαίνεται καθαρά ότι το μέλλον των αρχαιακών συλλογών και των μουσείων θα είναι η ψηφιοποίησή τους, όπως έγινε και με τη συνεργασία του Δήμου Λεμεσού και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για την ψηφιοποίηση των εφημερίδων της Κύπρου από το 1878 μέχρι το 2000, με αποτέλεσμα στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου οι ερευνητές σήμερα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον να μπορούν να βρουν με ηλεκτρονικά μέσα το υλικό που θα έψαχναν για χρόνια να βρουν από μόνοι τους. Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα μπορεί να συμβεί από σήμερα, από αύριο και με το αρχείο του Δότινου Μελιού. Η συνεργασία αυτή, η συγκεκριμένη, έφερε και παλαιότερα λαχούς, όταν ψηφιοποιήθηκε το φωτογραφικό υλικό του ΑΣΥΟ, ύστερα από το 4ο Επιστημονικό Συμπόσιο Προκλητικής Ιστορίας, που είχε ως θέμα του την Αθλητική Λεμεσό, και σήμερα αυτό το υλικό βρίσκεται διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Μέσα από το ψηφιοποιημένο υλικό θα διαπιστώσετε μόνοι σας ότι ο φίλος ο Τότης παρουσιάζεται, αναδεικνύεται όχι μόνο σε ένας ξεχωριστός βαρύτερος της πόλης με πλούσια τραγουδιστική δράση, αλλά και ένας σημαντικός ιστοριοδίκης και καταγραφέας της καρναδόρικης μουσικής παράδοσης. Ο Τότης κατάφερε να μετατρέψει την αγάπη για τη μουσική σε μια σημαντική βάση πληροφοριών, η οποία βρίσκεται, αναλαμβάνω, πλέον στη διάθεση και των ερευνητών και των φίλων της παράδοσης της Λεμεσού. Τη διαδρομή που έκανε ο Τότης αναζητώντας, συνδέοντας και καταγράφοντας το πρωτογενές υλικό, την παρακολουθώ από χρόνια και εκτιμώ πλήρως τη συμβολή που θα έχει αυτή η δουλειά και τώρα αλλά και στο μέλλον. Αναλογίζομαι τον κόπο και την προσπάθεια που κρύβονται υλικά που θα μας παρουσιαστούν, με την αξία αυτού του υλικού να είναι ανεκτήμητη, αλλά και τη δυνατότητα των ερευνητών και του ευρέως κοινού να μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια ιστορία που δημιούργησαν οι άνθρωποι της μουσικής της πόλης μας, οι άνθρωποι της παρέας, του πλεντιού, της αγάπης για το τραγούδι, της αγάπης για την καρκάδα, την κιθάρα και το μαντολί. Πριν από λίγα χρόνια είχα την ευκαιρία να κερδίσω στο σπίτι του Παναγιώτη την ειδική εκδήλωση που έκαμε, παρουσιάζοντας ένα μέρος μόνο του υλικού που συγκέντρωσε, καταγράφοντας αυτά που έχουμε προαναφέρει. Εμείς, αντιλαμβανόμενοι με δέος το τι έχει μαζευτεί, με το ίδιο δέος καταλαβαίνουμε πόσα ενδεχόμενο υλικό να έχει χαθεί, γιατί δεν υπήρξε ως τώρα και πρέπει να το παραδεχτούμε και να το σημειώσουμε στα αρνητικά μας, οργανωμένη προσπάθεια από μέρους είτε του Δήμου είτε της Πολιτείας να μαζέψει, να καταγράψει, να αποδηλώσει αυτόν τον υλικό. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συνεργασία που έγινε μεταξύ της Βιβλιοθήκης και του ΔΕΠΑΚ και του Ιστορικού Αρχείου θα συνεχιστεί ως όφελος της διατήρησης της ιστορικής μνήμης της πόλης μας με την αξιοποίηση και άλλων αρχείων και συλλογών. Η Λεμεσός είναι πλέον μια σύγχρονη μεσογειακή πόλη με πλούσια παράδοση σε πολλούς τομείς. Η Λεμεσάνη είναι περήφανη για αυτήν την ιστορία, η οποία από σήμερα εμπλουτίζεται και με συγκεκριμένη συλλογή.